Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις φωτιές. Μόλις είδαμε το ρεπορτάζ από την περιοχή της Κρυόβρησης του Δήμου της Εορδαίας. Φωτιά που, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ενδεχομένως να οφείλεται και σε ανθρώπινο παράγοντα. Πάμε να κουβεντιάσουμε την κατάσταση που προηγήθηκε τις μέρες που διανύσαμε, αλλά και το πώς είχε η φετινή αντιπυρική περίοδος με την βοήθεια του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Ελλάδας, τον κύριο Παναγιώτη Ανδρεόπουλο, τον οποίο έχουμε και ευχαριστώ γι' αυτό την χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Κύριε Ανδρεόπουλε, θέλω ένα πρώτο σχόλιο. Ακούγεται συχνά και το λέμε ως πολίτες ότι αυτή η φωτιά ήταν από εμπρησμό. Υπάρχουν φωτιές πράγματι που σήμερα υπάρχει άνθρωπος που πάει και καίει τα δάση? Καταρχήν, καλησπέρα σας κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία εδώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, αν μπορώ να τους χαρακτηρίσω έτσι, που ζουν και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, που δεν έχουν την ίδια ευαισθησία ούτε για την ανθρώπινη ζωή, ούτε για την ανθρώπινη περιουσία, ούτε για τη φύση. Και βλέπετε τα παραδείγματα. Άλλοι είτε έχουν ψυχολογικά προβλήματα, άλλοι για διάφορους άλλους λόγους βάζουν φωτιές. Ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι, όταν έχουν προηγηθεί μεγάλες πυρκαγιές και καταστροφές σε άλλες περιοχές της χώρας μας, αυτοί συνεχίζουν να βάζουν φωτιές. Και το δυστύχημα είναι ότι δεν μπορούμε να τους βρούμε όλους εκείνη τη στιγμή πριν την έναρξη. Με τις κατάλληλες έρευνες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, γίνονται συλλήψεις, επιβάλλονται πρόστιμα, αλλά μετά την πυρκαγιά είναι αργά. Πρέπει να συνειδητοποιηθούν οι συμπολίτες μας περισσότερο, έτσι ώστε και να ελέγχουν την περιοχή γύρω τους και αν έχουν ενδείξεις για συμπολίτες μας ύποπτοι εμπρησμών, να μας ενημερώνουν ώστε να προλαμβάνουμε παρά να τρέχουμε μετά. Υπάρχει και ο μύθος, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια ή όχι και είναι μύθος, ότι αυτά γίνονται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια γιατί πρέπει να μπουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε ανεμογεννήτριες είτε φωτοβολταϊκά. Και όταν κοιτάει κανείς την πλαγιά, λέει: α, την κάψανε για να κάνουν ανεμογεννήτριες. Εγώ προσωπικά διαφωνώ. Διότι βλέπετε όλοι ότι όταν θέλει μια εταιρεία να περάσει ή να δημιουργήσει ένα φωτοβολταϊκό πάρκο ή μια περιοχή με ανεμογεννήτριες, παίρνει τις απαραίτητες άδειες από τα Υπουργεία. Σε περιοχές που είναι αναδασωτές ιδίως δεν μπορεί να υπάρχουν ειδικές άδειες και ανοίγουν μεγάλους δρόμους οι οποίοι χρησιμοποιούνται και από εμάς ως αντιπυρικές ζώνες. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται το ζήτημα των πυρκαγιών με την ύπαρξη ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών πάρκων. Άρα είναι μύθος. Κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη, ναι. Τώρα, κάτι που εμένα μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω και πόσο ενδεχομένως και άλλους πολίτες. Φέτος είδα με το παραμικρό ή πολύ εύκολα πολλά εναέρια μέσα. Διαθέτουμε περισσότερα από άλλες χρονιές. Ποια είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τις δυνάμεις που έχετε στα χέρια σας σαν πυροσβεστικό σώμα? Φέτος διαθέτουμε στο σύνολο των εναέριων 89 πτυτικά μέσα. Καναντέρ καινούργια, καναντέρ παλιά, ελικόπτερα Έριξον, ελικόπτερα άλλου τύπου, 89, όσα είχαμε και πέρυσι. Η αλλαγή είναι ότι έχουν μοιραστεί διαφορετικά στην ελληνική επικράτεια και ότι πλέον τα χρησιμοποιούμε από την πρώτη στιγμή, δίνεται εντολή να ενισχύσουν οπουδήποτε χρειάζεται, να συνδράμουν οπουδήποτε έχουμε πυρκαγιά από την πρώτη στιγμή, έτσι ώστε να περιοριστεί το ύψος της φλόγας, να περιοριστεί το θερμικό φορτίο για να μπορέσουν οι πήγες δυνάμεις να προσεγγίσουν και να σβήσουν πολύ πιο εύκολα την πυρκαγιά. Το να τάξεις και να κάθονται δεν σου προσφέρει κάτι και χαιρόμαστε για αυτή τη δράση, γιατί πλέον σε όλες τις πυρκαγιές που είχαμε στην περιοχή μας που χρειάστηκε, δεν το σκέφτηκαν τη στιγμή και ήρθαν από την πρώτη στιγμή. Ό,τι υπήρχε διαθέσιμο. Ίσως ήμασταν και τυχεροί που δεν υπήρχαν συγχρόνως μεγάλες πυρκαγιές σε άλλα σημεία της Ελλάδος που θα έπρεπε να είναι όλα τα εναέρια εκεί. Αλλά το δόγμα είναι ότι τα εναέρια ξεκινούν και φτάνουν πρώτα, διότι μην ξεχνάτε ότι πλέον πετάνε και περιπολούν και είναι και φορτωμένα με νερό, έτοιμα ανά πάσα ώρα και στιγμή να προσβάλλουν μια εστία πυρκαγιάς. Και όπως λέτε, στην πυροσβεστική φωτιά η οποία επιχειρείς τα πρώτα λεπτά μπορεί να σβήσει και με ένα ποτήρι νερό στα πρώτα δευτερόλεπτα, ενώ μετέπειτα θα χρειάζεται τόνους νερού και μεγάλη προσπάθεια. Με το είδατε και στις πυρκαγιές στις τοπικές δικές μας, έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Στην Ξηρουλήμνη χτες, είδατε τι έγινε. Από κεραυνό, με τον αέρα πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η φωτιά,
Πενεύει απευθείας η πυροσβεστική υπηρεσία, ήρθαν εν αέρια και μετά από λίγο ήρθε και η βοήθεια. Ναι, είχαμε και τη θέα βροχή, βέβαια. Επιτέλους, εκεί που μας βοήθησε. Που εκεί έσβησε τα πάντα. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, τη Δυτική Μακεδονία, έχουμε ελλείψεις, έχουμε κενά. Είδα και ένα δημοσίευμα από βουλευτή της περιοχής, να τον ονομάσω κιόλας, τον Πάρτη Κουκουλόπουλο, που είπε ότι είχαμε απασχόληση πυροσβεστικών δυνάμεων στην Αθήνα και άρα είχε αδυνατήσει η περιοχή. Όντως, στείλαμε στην Αττική, όταν είχε τη μεγάλη πυρκαγιά, στείλαμε 18 υδροφόρα οχήματα, 2 βοηθητικά και πάνω από 80 συνάδελφους. Αν σκεφτείτε ότι στην περιοχή μας... 80 σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ναι, είναι μεγάλη δύναμη. Η δύναμη της Δυτικής Μακεδονίας είναι 435 πυροσβέστες όλων των βαθμίδων, μόνιμη πενταετής εποχική. Αυτοί οι πυροσβέστες κατανέμονται σε 4 βάρδιες. Γιατί ένα 8ωρο η κάθε βάρδια ή ένα 24ωρο ανά 3 μέρες. Και επίσης υπάρχουν και οι πρωινοί συνάδελφοι που στελεχώνουν τα αντίστοιχα τμήματα των υπηρεσιών. Οπότε, όταν το 1 τέταρτο του σταθμού που υπηρετεί συγχρόνως στη Δυτική Μακεδονία είναι 105-110 πυροσβέστες και οι 80 έλειπαν κάτω, καταλαβαίνετε ότι δουλέψαμε με υπερεργασία για ακόμη μία φορά. Και αν έφταναν οι πυροσβέστες, δεν θα χρειαζόταν αυτές οι μετακινήσεις. Γιατί να κατέβουν 80 πυροσβέστες από τη Δυτική Μακεδονία στην Αττική, εφόσον έχουμε πληρότητα πυροσβεστών? Γιατί να μας στείλει το αρχηγείο ενισχύσεις όταν η δική μας ήταν κάτω και ξέσπασαν οι φωτιές εδώ, μας έστειλε ενισχύσεις και από την Κεντρική Μακεδονία και από τη Θεσσαλία? Γιατί να στείλει? Γιατί υπάρχει έλλειψη πυροσβεστών. Αν δεν υπήρχε έλλειψη, ούτε μετακινήσεις θα γινόταν σε μακρινές περιοχές, ούτε θα δουλεύαμε υπεροριακά και χωρίς να αμοιβόμαστε γι' αυτό. Και χωρίς χρονοδιάγραμμα και χωρίς ωράριο. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, ανεξάρτητα τι λέει ο καθένας, και οι αριθμοί από μόνοι τους δεν είναι. Πρέπει να γίνει μια ενδελεχή έρευνα, γιατί ναι, μεν έχουμε 17.500 πυροσβέστες, όπως το λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά το ίδιο είναι να έχεις 17.500 πυροσβέστες ηλικίας από 25 μέχρι 35-40, και το ίδιο είναι να έχεις με ηλικίες που υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα και 60, και 65 και 70. Είναι το ίδιο να έχεις τσέπη σου αυτή τη στιγμή 17.500 ευρώ ή 17.500 δραχμές. Σαν αριθμός 17.500 είναι το ίδιο. Αλλά σαν ουσία όμως είναι διαφορετική. Πάντως έχετε κερδίσει και έχει αλλάξει η νοοτροπία. Θυμάμαι τα πρώτα χρόνια τα δημοσιογραφικά μου, δεκαετίες πίσω, ο πυροσβέστης ήταν περίπου ταυλαδόρος. Και τώρα ο πυροσβέστης είναι άνθρωπος που εισπράττει χειροκρότημα και τον έπαινο των πολιτών, γιατί κάνει υπεράνθρωπη προσπάθεια. Τον είδαμε να κοιμάται στο βουνό, τον είδαμε να βρίσκεται σε πλημμύρες, να απεγκλωβίζει σε σεισμούς. Δηλαδή, έχει αλλάξει η νοοτροπία του πολίτη απέναντι στο πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάξτε, έχει αλλάξει και το επάγγελμα του πυροσβέστη. Παλιότερα οι πυροσβέστες ήταν λίγοι, είχαν να αντιμετωπίσουν λίγα συμβάντα, κάποια αστικά συμβάντα, κάναν την εκπαίδευσή τους και μετά υπήρχε πολλής χρόνος που τους επιτρεπόταν να αναπαυτούν και να καθίσουν. Οπότε έπρεπε με κάποιες δραστηριότητες να περάσουν τον χρόνο τους. Πιθανόν, γιατί πριν μπω καν εγώ στην υπηρεσία το 1998, πιθανόν παλιότερα να παίζαν και τάβλοι και τους αποκαλούσαν και ταυλαδόρους. Από τότε μέχρι τώρα όμως, τα συμβάντα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Το πυροσβεστικό σώμα, εκτός από τα αστικά συμβάντα, τις πλημμύρες, τις φωτιές, τις πυρκαγιές σε σπίτια, τα τροχιά ατυχήματα, τις παροχές βοήθειας σε ορειβάτες, οπουδήποτε χρειαστεί, ακόμη και σε ζώα, σεισμούς, καταμποντισμούς, οτιδήποτε, που έχουν αυξηθεί ραγδαίως. Πλέον δεν υπάρχει χρόνος καν για ανάπαυση και αναγκάζεται ο συνάδελφος και εντός της υπηρεσίας να εκπαιδεύεται και να αξιοποιεί το χρόνο του διαφορετικά όταν δεν επιχειρεί, που κατά το περισσότερο χρονικό διάστημα επιχειρούμε είτε στην περιοχή μας είτε σε άλλες περιοχές. Και ο χρόνος που δεν επιχειρούμε, μαζεύουμε τα κομμάτια του εαυτού μας και της υπηρεσίας. Συντηρούμε τα οχήματα, τα επιδιορθούμε από τις βλάβες, αναπληρώνουμε τα υλικά, γιατί κάθε επιχείρηση έχει και φθορά σε μέσα και υλικά. Και πόσο περισσότερο μάλλον αναπληρώνουμε και τις δικές μας δυνάμεις, πόσο περνάνε τα χρόνια, δεν γεμίζουν οι μπαταρίες μας τόσο εύκολα όσο όταν ήμασταν κι εμείς πιτσιρικάδες. Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό και τη δυνατότητα της Δυτικής Μακεδονίας, να πούμε για αυτήν πού βρισκόμαστε. Το ρώτησα και στον επικεφαλής της περιφέρειας στην πολιτική προστασία, τον κύριο Κιωσέ. Για παράδειγμα, ακούσαμε και το είδαμε έτσι να προβάλλεται σε κεντρικό επίπεδο τα ντρόμ που προληπτικά ελέγχουν την περιοχή. Στη Δυτική Μακεδονία δεν έχουμε τέτοιο εξοπλισμό. Ακόμη δεν ήρθαν στη Δυτική Μακεδονία. Οι διαδικασίες είναι λίγο. Έχουν μεγάλη καθυστέρηση. Εμείς προληπτικά,
σαν Δυτική Μακεδονία, είχαμε ζητήσει από την Περιφερειακή Αρχή να μας προμηθεύσει ένα ντρόν για δικιά μας χρήση εδώ, πριν καν μπουν στο πρόγραμμα υγιής και γίνει οργανωμένα η απόκτησή τους από το αρχηγείο. Ακόμη και το πρόγραμμα υγιής των 2, κάτι δισεκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμό έχει καθυστερήσει σημαντικά η υλοποίησή του. Τρέχει το τελευταίο διάστημα με γρήγορους ρυθμούς, αλλά η Δυτική Μακεδονία απολαμβάνει πάντα οτιδήποτε καινούριο σχεδόν από τους τελευταίους στην ελληνική επικράτεια. Είναι γιατί δεν έχουμε υψηλό βαθμό ετοιμότητας, επικινδυνότητας μάλλον, σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ο βαθμός επικινδυνότητας είναι ίδιος, απλά η διασημότητα και η επισκεψιμότητα της περιοχής είναι που προσδιορίζει τις ανάγκες. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και αν καεί ένα δέντρο στην Αθήνα είναι σαν να καίγεται ένα δάσος ολόκληρο στην επαρχία. Στην επαρχία οι φωτιές δεν παίζονται τόσο πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέτε να είναι τα μέσα ενημέρωσης ή ενδεχομένως και το πολιτικό προσωπικό? Όλοι μέσα στο παιχνίδι, όλοι. Νομίζω, ναι. Απλά υπάρχουν τα περιφερειακά κανάλια όλα, εγώ δεν έχω παράπονα από τη Δυτική Μακεδονία, όλοι δείχνουν τα συμβάντα, όλοι ενημερώνουν τον κόσμο, υπάρχει επαφή με το πυροσβεστικό σώμα και για να απαντήσω στην ερώτησή σας συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εξοπλισμού. Πρώτα απ' όλα να πάμε σε κτηριακές εγκαταστάσεις που είναι ό,τι πιο, για μένα είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία, διότι εκεί μέσα περνάμε οι πυροσβέστες πάνω από το 1/3 της ζωής μας. Γιατί 1/3 της ζωής μας είναι που κάνουμε υπηρεσίες με φυσιολογικά ωράρια. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν δουλεύουμε μόνο το 1/3, δουλεύουμε πολύ παραπάνω από ό,τι προβλέπεται και από την νομοθεσία. Οπότε, όταν περνάς τη μισή ζωή μέσα σε εγκαταστάσεις, έχεις απέτηση και σε θεωρεί το ελληνικό κράτος ότι είσαι επαγγελματίας, έχεις απέτηση να έχεις καλές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να είσαι ήρεμος, καθαρός, τακτοποιημένος, να εκπαιδεύεσαι, να έχεις τις ανέσεις σου για να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να επιχειρήσεις οποιοδήποτε συμβάν. Οπότε, από εγκαταστάσεις στη Δυτική Μακεδονία, εκτός από την υπηρεσία της ΠΥ Πτολεμαίδος που έγιναν πολλές προσπάθειες από τους τοπικούς συναδέλφους εκεί και τις διοικήσεις που πέρασαν και αναβαθμίστηκε χάρη στις φιλότιμες εργασίες, στα υπόλοιπα και τη Φλόρινα και την ΠΥ Φλόρινας, όπου και εκεί η διοίκηση με τους συναδέλφους είχε πάρει χρήματα από το αρχηγείο και έκανε ανακαίνιση, όλες οι άλλες υπηρεσίες είναι ντρέπεσαι όχι να μπεις μέσα, να περάσεις και απ' έξω. Υπηρεσία Κοζάνης από το 1975 δεν χωράει ούτε καν την υπηρεσία πλέον που υποστηρίζει και την περιφερειακή διοίκηση και τη διοίκηση νομού Κοζάνης. Υπηρεσία Γρεβενών που την αποκαλώ υπηρεσία της Ντουλάπας. Αν περάσετε από εκεί θα δείτε οι ντουλάπες παραταγμένες έξω από το κτίριο γιατί δεν υπάρχει χώρος μέσα ούτε καν για τους συναδέρφους, πόσο μάλλον και για τα προσωπικά μας αντικείμενα και τα υπηρεσιακά. Τι να πούμε για την Καστοριά, υπηρεσία Κοτέτσι. Όλοι νοιάζονται για όλα τα υπόλοιπα, εκτός όμως και είμαστε ήρωες και μας χαιρετά ο κόσμος και η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία, κι όμως για το πυροσβεστικό σώμα δεν τρέχουν τόσο πολύ όσο θα έπρεπε. Η αστυνομία έχει κάνει καινούργια αστυνομικά μέγαρα παντού και με γιά της και χαρά της και καλά έκανε. Για τους πυροσβέστες δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Γιατί δεν γίνονται καινούργια κτίρια? Ένα κτίριο αναδιετία, τριετία, αν γινόταν και για την πυροσβεστική, θα είχα μιλήσει αυτό το θέμα εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κυνηγάω από το 2008. Σε εξοπλισμό. Οχήματα έρχονται. Αλλά με το ρυθμό που έρχονται τα οχήματα και αυτά που θα παραλάβουμε, δεν φτάνει να αναπληρώσουμε τα παλιά οχήματα και αναγκαζόμαστε να οδηγούμε οχήματα πάνω των 40 ετών, με τις φθορές που βγάζουν και με τον κίνδυνο που ενέχουν για το πλήρωμα και ιδίως όταν το στέλνουν το πιο παλιό όχημα της περιφέρειας στην Αθήνα να διανύσει 500 και 500 χίλια χιλιόμετρα και να επιχειρήσει και το στέλνουν στην Αθήνα. Μα τι να πούμε μετά. Αυτό το όχημα που στάλθηκε έκανε 4 ώρες να φτάσει από την Κοζάνη μέχρι τη Γιάννουλη της Λάρισας, 14 ώρες μέχρι την Αθήνα. Άτομα που δίνουν αυτές τις διαταγές, είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν μπει σε τέτοια οχήματα. Άντε να επιχειρήσει το προσωπικό, κουράστηκε και μόνο από τη διαδρομή. Ναι, δηλαδή μιλάμε, εγώ προθυμοποιούμε να αναλάβω να οδηγήσω αυτό το όχημα και να πάρω οποιονδήποτε έχει την αντίθετη άποψη, να τον πάω σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος θέλει, να τον κεράσω ένα καφέ και να τον γυρίσω πίσω. Αν θα το ξαναχρησιμοποιήσω αυτό το όχημα, εγώ τότε θα παραιτηθώ και από την υπηρεσία, θα παραιτηθώ και από το σωματείο και οτιδήποτε. Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Τα οχήματα επίσης έχουν πολύ μεγάλη φθορά γιατί δεν επιχειρούν σε άσφαλτο.
Επιχειρούμε σε βουνά, επιχειρούμε σε αντίξουες συνθήκες, οπότε φτερούνται πολύ περισσότερο και πολύ πιο γρήγορα. Και η ανανέωσή τους θα έπρεπε να έχει γίνει πιο γρήγορα. Όπως και η ανανέωση των Καναντέρ, το οποίο η κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κανόνισε να παραγγελθούν τα καινούργια τα Καναντέρ, τα σύγχρονα που θα πετάνε και νύχτα και θα επεμβαίνουν και σε χειρότερες συνθήκες, αλλά η παραλάβη τους θα γίνει προς το τέλος της δεκαετίας. Δεν έπρεπε όσοι έχουν ασκήσει η διοίκηση σε αυτή τη χώρα να έχουν προνοήσει και να τα έχουν παραγγείλει ήδη. Εδώ και χρόνια να αποσύρονται τα παλιά, τα 2-15, που όταν υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία στο περιβάλλον δεν πετάνε. Εντάξει, γίνονται βήματα, όχι με το ρυθμό που θα θέλαμε, ιδίως για τη Δυτική Μακεδονία. Να μου πείτε και μια φράση για τη σχέση και το ρόλο που παίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί νομίζω ότι είναι συνεργάτης πλέον, σε αυτό το επιχείρημα. Πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση με νομοθεσία είναι συνεμπλεκόμενη. Έχει και αρμοδιότητες και ευθύνες. Και το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με τα μηχανήματα που έχουν, με το χρόνο απόκρισης. Και γενικά εδώ στην περιφέρειά μας είμαστε καλά. Όλοι είναι συνεργάσιμοι. Δεν έχω δει κάτι το αρνητικό. Σε άλλα σημεία της Ελλάδος προφανώς μπορεί να υπάρχουν και άλλες δυσλειτουργίες, αλλά πιστεύω θα επιληθούν. Γιατί όταν κάποιος τρόπος λειτουργίας είναι καινούριος, μέχρι να το συνηθίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είχαν συνηθίσει διαφορετικά για πάρα πολλές δεκαετίες, καταλαβαίνετε, χρειάζεται και ένας χρόνος προσαρμογής. Αλλά εδώ στην περιφέρειά μας, όποτε χρειάστηκε συνδρομή με το πρώτο τηλέφωνο, άπαντες, δήμος, περιφέρεια, πολιτική περιφέρεια ήταν δίπλα μας, συμπολίτες μας, εθελοντές, πολίτες που μας χορηγούν φαγητό, νερό. Δεν έχω παράπονο. Στη Δυτική Μακεδονία πάμε πολύ καλά και στην ελληνική επικράτεια. Μην ξεχνάτε, φέτος έγιναν και πρώτη φορά καθαρισμοί οικοπαίδων ενός ικανοποιητικού αριθμού μετά από πόσα χρόνια. Εδώ είχαμε το οξύμορο. Οι πολίτες υπερέβαλαν λόγω και του φόβου του προστίμου. Το δημόσιο και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Για να μην είμαι απόλυτος, δεν κάναν αυτό που έπρεπε. Ναι. Μα πάντα έτσι δεν γίνεται. Το δημόσιο έχει γραφειοκρατικές διαδικασίες που κινούνται πολύ πιο αργά. Ο καθένας μας, αν αναλάβει την ατομική ευθύνη, και η ατομική ευθύνη δεν είναι μόνο να καθαρίσουμε το χώρο γύρω από το σπίτι μας, γύρω από τη γειτονιά μας, από την περιοχή μας. Είναι ότι σε επικίνδυνες μέρες, επειδή δεν φτάνουν ούτε οι πυροσβέστες, ούτε οι αστυνομικοί, ούτε οι λιμενικοί, δεν φτάνουμε όλοι σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Καλό είναι να κάνουμε παρέτσες, μια περιπολία, μια... Έχουμε εθελοντισμό, αν λέτε αυτό. Και ανεβαίνει. Έχουμε εθελοντισμό. Υπάρχει ευαισθησία. Βλέπω νέα παιδιά που βρίσκονται στο βουνό δίπλα στους πυροσβέστες, είτε να τους πάνε ένα μπουκάλι νερό, είτε να συμβάλλουν ακόμα και στην κατάσβεση. Απλά το πρόβλημα είναι με την εργασία τους. Δεν έχει περάσει ακόμα σε όλους τους εργοδότες ότι όταν θα βγει μια φωτιά και θα φύγει ο υπάλληλός του για τη φωτιά, ότι θα ξαναβρει την εργασία του πίσω. Λίγοι είναι οι συνειδητοποιημένοι εργοδότες. Πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να αλλάξει προς αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε όταν βγαίνει μια φωτιά, θα μου πεις, δεν μπορεί να σταματήσει η γραμμή παραγωγής κάποιες επιχείρησης. Να υπάρχει ένας κρίσιμος αριθμός του 10% του προσωπικού να μπορεί να φεύγει να βοηθάει, παραδείγματος χάρη, και να δοθούν περισσότερα κίνητρα στον εθελοντισμό στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν από τον νόμο οι ομάδες πυροπροστασίας σε κάθε επιχείρηση, ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις. Ναι, αλλά είναι μόνο για την επιχείρηση μέσα, να μπορούν να επιβαίνουν και έξω, ναι, αν βγαίνουν έξω. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς θέλω να πούμε κι άλλα, αλλά βλέπω το ρολόι και τρομάζω. Έχουμε ξεπεράσει το όριο. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ όμως και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Ναι. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι το μόνιμο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος δεν αναγνωρίζεται το επάγγελμά του, το λειτουργήμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Η υπερεργασία μας δεν αμείβεται. Μας χορηγούν ρεπό, γράφουμε σε ένα χαρτί ώρες και θα τα πάρουμε όταν μπορεί η υπηρεσία, που ποτέ δεν μπορεί η υπηρεσία. Και δεν παίρνουμε ούτε καν το παραμεθόριο οι συνάδελφοί μου που υπηρετούν από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Παραμεθόριο θεωρείται για το ελληνικό δημόσιο, από ό,τι μου φαίνεται, η Αλεξανδρούπολη και τα νησιά, και όχι η υπόλοιπη υπηρετική χώρα που συνορεύει. Πρέπει να γίνουν αλλαγές και πρέπει να γίνουν άμεσα, αν δεν θέλουμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Τελευταίο ερώτημα. Μου ήρθε τώρα, πρόχειρα. Είμαστε ικανοποιημένοι από τους σταθμούς που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία? Χρειάζεται να γίνουν και άλλοι. Τελευταία έχει γίνει στο Βόλιο και στις Πρέσπρες. Ενδεχομένως χρειάζεται να κάνουμε και άλλους σταθμούς. Χρειάζεται και θα σας πω. Γιατί το λέω αυτό, το λέω πολύ έτσι βιαστικά, μου ήρθε στο μυαλό. Πυροσβεστική υπηρεσία από το Λεμαίδας επιχειρεί και στο Αμίντεο. Δεν υπάρχει πυροσβεστική εκεί. Το χειμώνα είναι πολύ πιο δύσκολα. Οι φωτιές από στέγες, από καμινάδες είναι συχνό φαινόμενο. Μέχρι να φτάσει το πυροσβεστικό όχημα μέσα στον κακό καιρό, κάει και το σπίτι. Είναι ένα πάγιο αίτημά μας να ιδρυθεί πυροσβεστικό κλιμάκιο στο Αμίντεο. Πάγιο αίτημά μας.
να γίνει πυροσβεστικό κλιμάκιο αυτό που υπάρχει στη Σιάτιστα, γιατί δεν είναι πυροσβεστικό κλιμάκιο εκεί, είναι ένα όχημα με δύο ή τρεις συναδέλφους. Για τη χειμερινή περίοδο, τότε που υπάρχουν πολλές πυρκαγιές λόγω των τζακιών. Δεν θα μας πειράζει να γίνει και εκεί ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο. Έτοιμά μας να επανδρωθεί με έξτρα προσωπικό το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πρεσπών, το οποίο ναι, μεν ιδρύθηκε και λειτουργεί όλο τον χρόνο, αλλά είναι υποστελεχωμένο. Πάγιο έτοιμά μας είναι να γίνει ένα κλιμάκιο εθνικών οδών στα διόδια του Πολυμήλου για να μπορούμε να έχουμε άμεση επέμβαση στα τούνελ και στις γέφυρες που έχουμε εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση και επικινδυνότητα. Πάγιο έτοιμά μας είναι να γίνει, καινούργιο έτοιμά μας πλέον, είναι να γίνει και ένα κλιμάκιο εθνικών οδών στην περιοχή από τα Γρεβενά μέχρι την Καλαμπάκα ενδιάμεσα, κοντά περίπου στο ύψος Γρεβενώντας κάτι κάπου εκεί, γιατί και εκείνος ο δικός άξονας. Για τον ύψος 65. Για τον ύψος 65, να καλύψουμε και την Εγνατία σε εκείνο το κομμάτι, να καλύψουμε και ένα μέρος του ύψος 65 που κατεβαίνει μέχρι τα Τρίκαλα. Πάγιο έτοιμά μας είναι η αναβάθμιση των πυροσβεστικών υπηρεσιών Κοζάνης, Καστοριάς, Φλόρινας και Γρεβενών σε σταθμούς β' τάξης, ώστε να έρθει περισσότερο προσωπικό και να έρθουν περισσότερα άτομα στο καινούργιο νεοσύστατο τμήμα της 8ης ΕΜΟΔΕ του ειδικού τμήματος του νοσοκομάντου, όπως λένε, γιατί ήρθαν 33 άτομα, τα οποία όταν χωρίζονται σε βάρδιες και βγαίνουν οι άδειες και τα ρεπό, οι συνάδελφοι δεν φτάνουν να φύγουν πάνω από ομάδες των 5-6 ατόμων στα συμβάντα και αναγκάζονται όλοι να δουλεύουν διπλοβάρδια και εκεί. Δύο μέρες δουλεύουν οι συνάδελφοι εκεί, φανταστείτε, και μία κάθονται. Κάνουν πρακτική οι σπουδαστές της πυροσβεστικής σχολής σε υπηρεσίες της περιοχής ή όλοι πηγαίνουν Αθήνα? Όχι, δεν πηγαίνουν Αθήνα. Όταν κλείνουν σχολή και δεν έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης, όλοι οι πυροσβέστες που είναι στη σχολή κάνουν πρακτική στις υπηρεσίες που είναι δίπλα στα σπίτια τους, κοντινά στα σπίτια τους. Και μετά, όταν τελειώσουν και τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης πλήρως, όταν θα κατέβουν στην Αθήνα για να κάνουν την πρακτική τους εκπαίδευση εκτός από τη θεωρητική και στους σταθμούς της Αττικής, για να έχουν περισσότερα αστικά συμβάντα, οπότε να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βγουν πιο. Άρα δεν συμβάλλουν εδώ στην περιοχή μας. Αυτή την περίοδο συμβάλλουν οι συνάδελφοι που είναι δόκιμοι στη σχολή πυροσβεστών και οι οποίοι είναι είτε Κοζανίτες, είτε Καστοριανοί, είτε Γρεβανιώτες, είτε Φλωρινιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χρειάστη να είστε. Μακάρι. Χρειάστη. Γεια σας.